Δεν έχω σαν στόχο να παρουσιάσω, άλλωστε το έχετε μπροστά σας, το νομοσχέδιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο προϊόν μιας συμφωνίας με προαπαιτούμενα μέτρα. Πρόκειται για μια συμφωνία δύσκολη. Όλοι γνωρίζουμε τη συγκυρία, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς μέσα στην οποία έγινε. Θέλω λοιπόν να μην υπερασπιστώ το νομοσχέδιο, αλλά την ανάγκη ψήφισής του. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν σκληρά μέτρα, μέτρα που μπορεί να αποδειχθούν ηφεσιακά, όμως δεν χρειάζεται να απολογούμαστε που παλέψαμε και παλεύουμε, δεν απολογούμε επειδή σε ένα πόλεμο κάνουμε υποχωρήσεις και λιγμούς, δεν μας το επιτρέπει αυτό ο ελληνικός λαός, δεν μας επιτρέπει να αναδιπλωθούμε από την ηγεσία του πολιτικού σκηνικού. Πριν όμως από αυτό, θέλω να τονίσω την προσπάθεια που καταβάλλεται έξωθεν και έσωθεν, ώστε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να είναι μια παρένθεση. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει σταματήσει και σας βεβαιώνω πως κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να σταματήσει. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η επίθεση που γίνεται ενάντια στο δημοψήφισμα. Όχι στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά στην ιδέα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή στην ιδέα ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργεί και ότι η κοινωνία μπορεί να έχει λόγο. Τα ακούσαμε αυτά σε δηλώσεις εκείνων των αξιωματούχων που πριν πίεζαν και απειλούσαν, δημιουργούσαν χρηματοπιστωτική ασφυξία, ομιλούσαν περί Brexit, έσπρωχναν και προς χρεοκοπία της χώρας, αφού από πριν είχαν χρεοκοπήσει και φτωχοποιήσει το λαό μας. Κάτι αντίστοιχο βλέπει κανένας και από την προσπάθεια του συστήματος εντός Ελλάδας, οικονομικού και μηδιακού. Οι ίδιοι που πριν μέρες φώναζαν συμφωνία και ό,τι να είναι, σήμερα κάνουν τους ενοχλημένους. Αρχίζουν και μιλάνε για επιμέρους. Για μέτρα τα επισημαίνουν και τα υπερτονίζουν και διερωτώνται δήθεν φωναχτά, μα είναι δυνατόν μια κυβέρνηση της αριστεράς να υπογράφει μια τέτοια συμφωνία? Άλλα την Παρασκευή, άλλα τη Δευτέρα, με στόχο την ίδια την κυβέρνηση. Εμείς νιώθουμε πως η αριστερά δεν μπορεί να γυρνά την πλάτη στη δύναμη που της δίνει η κοινωνία, επειδή εκτιμάει ότι δεν έχει οριμάσει ο υποκειμενικός παράγοντας, δηλαδή η κοινωνική συνειδητότητα, αλλά πρέπει να παλεύει μαζί με την κοινωνία και για την καλυτέρευση της ίδιας της χώρας, αλλά και του βιωτικού της επίπεδου του λαού, αλλά και για να ανεβάσει αυτή τη συνειδητότητα. Ας απαντήσουμε λοιπόν καθαρά σε αυτούς. Η κυβέρνηση της αριστεράς δεν είναι ούτε παρένθεση, ούτε μια παραξενιά της περίοδου. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι το νέο μονοπάτι της ιστορίας. Ας επανέλθω στη συμφωνία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το 2010 υπήρχαν πολλαπλές επιλογές για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Τότε επιλέχθηκε ο δρόμος της αυστηρής λιτότητας και η Ελλάδα ως πειραματόζωο για να σωθούν οι ξένες τράπεζες από τοξικά ομόλογα. Ούτε ήταν το ίδιο το 2011 όταν επιλέχθηκε να μεταφερθεί το εξωτερικό χρέος και να γίνει εσωτερικό χρέος και μάλιστα αμέσως μετά να διαγραφεί, με αποτέλεσμα να παρθούν μέσα σε ένα βράδυ, να χαθούν μέσα σε ένα βράδυ τα αποθεματικά ασφαλιστικών ταμείων και νομικά πρόσωπα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Αυτή η συμφωνία ή ακόμα καλύτερα αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα είναι προϊόν όχι μόνο των συμφωνιών, όχι μόνο των μνημονίων,
αλλά και της πολιτικής η οποία ακολουθήθηκε επί 5 χρόνια και μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι και η πριν κατάσταση δεν ήτανε καλή. Δεν μπορούμε εδώ να κλαίμε στα απομεινάρια του 2008, του 2000, του 1990. Είχε διαμορφωθεί ένα σύστημα που αποβιομηχάνιζε τη χώρα, διέλυε την παραγωγή, διαμόρφωνε ένα πελατειακό κράτος πάνω σε τομείς που αφορούσαν και την καθημερινή ζωή. Όλα αυτά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τα θυμόμαστε. Συνειδητά λοιπόν επιλέχθηκε αυτός ο δρόμος της πανευρωπαϊκής κοινωνικής λιτότητας και συνειδητά αυτός ο δρόμος έχει κοινωνικό πρόσημο και έχει και συγχρόνως μια προσπάθεια να είναι η Ελλάδα και πειραματόζω και μια χώρα πάντοτε χρεωμένη. Οι προτάσεις που αποδέχτηκε τελικά η ελληνική πλευρά και αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου θέτουν σκληρά διλήμματα. Η δύσκολη απόφαση με την οποία συμβιβαστήκαμε στη Σύνοδο Κορυφής είναι το πρώτο βήμα που αποτρέπει μεν το σχέδιο χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, αποτρέπει την κατάρρευση των τραπεζών, αποτρέπει με αυτόν τον τρόπο την εξαέρωση των καταθέσεων. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Με την έννοια ότι η χρηματοπιστωτική ευστάθεια δεν αποκλείει εκ των προτέρων τον κίνδυνο της οικονομικής ασφυξίας από τη μία μεριά και δεύτερο χρειάζεται και παραμένει η μάχη ώστε το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας να πηγαίνει προς κοινωνικό όφελος και όχι στα συνήθη χέρια. Η πορεία είναι μπροστά, ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν μάχες, να αποκρούν εκβιασμούς και προσπάθειες ασφυξίας μέσω οικονομικών πραξικοπημάτων. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα έχουμε κάποιες νέες προϋποθέσεις, μιλήσαμε για αυτές και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Έχει κινητοποιηθεί υπέρ μας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Φέραμε στο προσκήνιο το αίτημα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης με βάση πάντα την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών. Δημιουργήσαμε έστω και πρόσκαιρες νέες συμμαχίες. Βάλαμε στο τραπέζι το ζήτημα του χρέους αλλά και των ευρωπαϊκών χρεών. Πετύχαμε την αναγνώριση της πανευρωπαϊκής διάστασής του και της ανάγκης ολοκληρωμένου σχεδίου που θα το χαρακτηρίζει μη βιώσιμο σε μια πορεία που θα το καταστήσει βιώσιμο. Ενεργοποιούμε την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που διασφαλίζει τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ από το ευρωσύστημα. Συγχρόνως επιδιώκουμε χώρο και χρόνο. Και χρειάζεται να τον αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο και το χρόνο. Η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι μια χώρα, παλιά τη λέγαμε ψωροκόστανα, η οποία μπορεί και πρέπει πάντα να ζει με δανεικά. Έχουμε δυναμική, την οποία πρέπει να την αξιοποιήσουμε και έχει απαξιωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δυναμική στον αγροτοδιατροφικό τομέα, δυναμική στον τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ναυτιλία και την ναυπηγία, τον κατασκευαστικό τομέα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Οι πολιτικές ηγεσίες μαζί με την κοινωνία χρειάζεται όλο και περισσότερο να επικεντρώνονται στην ανάγκη των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας μας, δηλαδή στο ανθρώπινο κεφάλαιό μας. Να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργική καθημερινότητα του πολίτη, την ποιότητα της ζωής τους και να τη δένουμε όχι μόνο με την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και με την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο και δουλειά για την υλοποίησή τους. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είχαμε σημαντικές ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα. Ο προσανατολισμός μας στην διαπραγμάτευση δημιούργησε ελλείμματα στην καθημερινή δραστηριότητα. Δεν χρειαζόμαστε σαν χώρα πολλά λόγια, χρειαζόμαστε πάρα πολλά, πολλή δουλειά. Χρειάζομαστε όχι να μιλάμε για την ανεργία μόνο,
αλλά να λύνουμε το ζήτημα της ανεργίας. Δεν χρειαζόμαστε ένα σύστημα, χρηματοπιστωτικό σύστημα των τραπεζιτών και των τοκογλύφων. Χρειαζόμαστε τραπεζική πίστη, χρειαζόμαστε κίνητρα παραγωγής αξιών. Χρειαζόμαστε άμεσα να βάλουμε μπροστά μια ενιαία διαδικασία τριών ανασυγκροτήσεων. Όσο αφορά την κυβέρνηση, έχει ευθύνη για την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, ώστε να είναι κοινωνικά δημιουργικός και οικονομικά αποτελεσματικός. Συγχρόνως πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ώστε να ανασυγκροτηθεί ο ιδιωτικός τομέας, ώστε από τη μια μεριά να μην λειτουργεί το δημόσιο υπέρ του ιδιωτικού και από την άλλη μεριά το ιδιωτικό να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της κοινωνίας. Έτσι θα εντάσσεται δημιουργικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Και τέλος, χρειαζόμαστε αυτό που στην Ελλάδα δεν έχουμε. Τη νέα συγκρότηση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, που ανάδειξε στα 5 χρόνια της μνημονιακής πολιτικής, κύριε, αναδείχθηκε ως αλληλεγγύη, αλλά που πρέπει να μεταλλαχθεί σε οικονομικό εργαλείο προς το συμφέρον της κοινωνίας. Και όλα τα παραπάνω να γίνονται σε συνθήκες ανασυγκρότησης δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Είναι σαφές για μένα πως σε αυτές τις ιστορικές στιγμές καθένας και καθαμιά δεν στέκεται μόνο απέναντι στον καθρέφτη της προσωπικής του ζωής και της μεγαλύτερης ή μικρότερης ιστορίας του. Στέκεται συγχρόνως απέναντι στην πραγματικότητα των αναγκών και της ιστορικής πορείας του λαού, της χώρας και της Ευρώπης. Στις μάχες και στη ζωή υπάρχουν επιτυχίες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αποτυχίες. Υπάρχουν νίκες, ελιγμοί και υποχωρήσεις. Αυτά υπάρχουν όταν μένεις ζωντανός και σε δράση. Και όταν είσαι ζωντανός και σε δράση, επιτρέπεται και να υποχωρήσεις, αλλά να είσαι αποφασισμένος να προχωρήσεις, πιθανά μερικές φορές και να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βίτσα. Το λόγο έχει ζητήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Δημήτριος Κουτσούμπας.